Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 101 ημερών της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στις πρώτες λοιπόν 100 μέρες, που από ό,τι άκουσα χθες φάνηκαν χίλιες στον κύριο Πρωθυπουργό, έχουμε σοβαρά προβλήματα αριθμίας και αστοχίες της κυβέρνησης, αποτυχίες, θα έλεγα, για να είμαστε ειλικρινείς, και ένα εδρεωμένο κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία και στην οικονομία, αλλά και στις θεσμικές λειτουργίες, γιατί οι πολίτες πλέον καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα. Και αν φάνηκαν χίλιες αυτές οι μέρες για τον κύριο Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε πόσες φάνηκαν για τους πολίτες που υποφέρουν, που πλήττονται από πυρκαγιές, πλημμύρες, αλλά ιδιαίτερα από την ακρίβεια, από την ανασφάλεια που υπάρχει στη ζωή μας. Αξίζει όμως να θυμηθούμε και τις πρώτες 100 μέρες του 2019. Θυμάστε τότε το εφεύρημα του επιτελικού κράτους των Αρίστων, που είχε τύχει και κολακευτικού σχολιασμού από έγκριτους αναλυτές. Σε εκείνες λοιπόν τις πρώτες 100 μέρες του 19, θυμήθηκα ότι είχαμε και αυτή την απαράδεκτη τροπολογία. Θυμάστε που έδινε τη δυνατότητα στον κύριο Κοντολέοντα τη ΣΕΙΠ να είναι επικεφαλής ΣΕΙΠ χωρίς να έχει πτυχίο, που ήρθε φωτογραφικά μετά τον διορισμό του. Ξέρετε, εκείνος ο κύριος Κοντολέοντας, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που εκδιώχθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών για να καλύψει τις ευθύνες και του Μαξίμου και του κυρίου Μητσοτάκη, και που ακόμα περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις πού βρίσκεται αυτό το σκάνδαλο και να αποκαταστήσει και η δικαιοσύνη, το αίσθημα δικαίου και το κράτος δικαίου στη χώρα μας, που πλήττεται από τις επιλογές της κυβέρνησης. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κατάρρευση που βλέπουμε σε πάρα πολλές λειτουργίες της χώρας μας και η κατάρρευση του αφηγήματος των αρίστων του επιτελικού κράτους έχει ένα μεγάλο κόστος για την ελληνική κοινωνία. Έχει ένα μεγάλο κόστος και στα οικονομικά, αλλά και στις κοινωνικές λειτουργίες, και δυστυχώς έχει ένα μεγάλο κόστος και στους θεσμούς και στην καθημερινότητα. Γιατί οι πολίτες την ανασφάλεια αυτή τη βλέπουν δίπλα τους καθημερινά. Βλέπουν να πολλαπλασιάζονται τα διέξοδα. Και θα ξεκινήσω από τη Θεσσαλία. Χτες, με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, ήμασταν εκεί για πολλαπλή φορά. Και μάλιστα πήγαμε εκεί μετά από μια νέα καταστροφή που έγινε μέσα σε 2 εβδομάδες. Όχι κάθε 16.000 χρόνια, όπως μας είχαν πει. Πήγαμε λοιπόν εκεί και τι είδαμε. Ξανά πλημμυρισμένοι δρόμοι, ξανά λάσπες, χωράφια κατεστραμμένα, υποδομές με πολύ σοβαρά προβλήματα που φτάνουν σε πλήρη αναποτελεσματικότητα, κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και πάρα πολλοί που προσπαθούν μόνοι τους να τα καθαρίσουν, πολίτες που θέλουν να φύγουν από τα χωριά τους γιατί δεν βλέπουν μέλλον, αλλά δυστυχώς και υπερήλικες, εγκατελειμμένοι, μόνοι τους, απελπισμένοι, πολλές φορές έξω από το σπίτι τους. Μία λέξη ταιριάζει στο αποτύπωμα των θητιών του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Αγοραστού στη Θεσσαλία. Απόγνωση. Έχει έρθει πλήρης απόγνωση. Η παρέτηση του κυρίου Θωμά Ιωάννη, από ό,τι διάβασα χθες υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου του κυρίου Αγοραστού, νομίζω τα λέει όλα. Λέει, παραδείγματος χάρη, για την απόλυτη διαφωνία του υποψήφιου του κυρίου Αγοραστού με τον τρόπο διαχείρισης της έκτακτης κατάστασης στην περιφέρεια Θεσσαλίας και με τη στρατηγική του κυρίου Αγοραστού και των αιρετών του, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η παροδία της περιφέρειας έπληξε το Δήμο Παλαμά, εξαθλίωσε τους συμπολίτες του, τους άφησε τους περισσότερους χωρίς σπίτι, χωρίς χωράφι και χωρίς δουλειά, και σας βεβαιώ ότι διέγραψα μια ακραία λέξη που είχε στην ανάρτησή του. Θα την ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Όπως βλέπετε, δεν τα λέει τελικά μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη ατυχία τελικά, όπως είπε ο κύριος Βορύδης για το Βόλο, αλλά και για όλη τη Θεσσαλία. Με ένα περίεργο τρόπο θα συμφωνήσω με τον κύριο Βορύδη. Μεγάλη ατυχία για τη Θεσσαλία, αλλά και για τη Ρόδο, για τον Εύρο, για την Εύβοια, αλλά και για την Αττική, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή είναι η μεγάλη ατυχία για τους Έλληνες πολίτες. Γιατί η δεύτερη καταστροφή που ακολούθησε τον Ντάνιελ ήρθε και βρήκε τη Θεσσαλία με ανοιχτές πληγές. Διότι δεν αποκαταστάθηκαν οι ζημιές της πρώτης και πολλαπλασιάστηκαν τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν, κύριοι υπουργοί, σε όλες τις περιοχές που πήγαμε χτες, να βρούμε παντού πολίτες που δεν έχουν πάρει την αποζημίωση την πρώτη της οικοσκευής, την πρώτη, την ελάχιστη, την αρχική, γιατί είναι κατεστραμμένα όλα μέσα στα σπίτια τους. Και βρήκαμε πάρα πολλούς, την πλειοψηφία των πολιτών, που ερχόντουσαν και μας το λέγανε, απευθείας. Και ιδιαίτερα δεν μπορεί να ανεχόμαστε ως πολιτεία αυτή η κατάσταση να πλήττει πρώτα απ' όλα τους ευάλωτους. Γιατί πλήττονται πρώτα απ' όλα αυτοί που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, αυτοί που δεν έχουν δεύτερο σπίτι, αυτοί που δεν έχουν εισόδημα
οι υπερήλικοι, αυτοί ακριβώς έχουν το βασικό πρόβλημα σήμερα και το βλέπουμε. Και υπάρχει και το πρόβλημα των επιδημιών, γιατί δεν έχουν λυθεί ούτε τα προβλήματα που δημιούργηκαν πριν από ένα μήνα. Θα σας πούμε λίγο τι είδαμε χτες, γιατί δυστυχώς μάθαμε από τους πολίτες, αδιαμεσολάβητα, ότι η πολιτεία δεν πήγε να τους ρωτήσει πώς τα βγάζουν πέρα. Στο Βόλο, πολίτες μόνοι τους καθαρίζουν τόνους λάσπης και από τα σπίτια και από τους δρόμους, χωρίς αποζημιώσεις, όπως σας είπα, σε μεγάλο ποσοστό, με εγκατάλειψη πολλών κατοικιών μέσα στην πόλη του Βόλου, ενώ από την πρώτη πλημμύρα είχαν μείνει τα φερτά στην κήτη του Γραφσίδωνα, με αποτέλεσμα να έχουμε στενότερη διατομή, άρα να έχουμε μεγαλύτερο και γρηγορότερο πλημμυρικό φαινόμενο, με ευθύνες της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης. Στο Σωτήριο του Δήμου Κιλελέρ, ένα χωριό φάντασμα γιατί φύγαν οι κάτοικοι, βλέπουμε ότι υπάρχουν παντού λιμνάζοντα ύδατα με κίνδυνο υγειονομικής βόμβας, πλήρης καταστροφή της παραγωγής, καταστροφή ακόμα και σε βασικές αρδευτικές υποδομές και ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων χωρίς αποζημίωση. Θυμάμαι ο πρώτος, μόλις κατεβήκαμε το αυτοκίνητο, ήταν ένας πολύτεκνος που ήρθε και μας είπε: δεν έχουμε πάρει αποζημίωση. Στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης στη Λάρισα, εκεί δεν έχει δοθεί καμία αποζημίωση για την οικοσκευή των πολιτών. Καμία! Με την πρόφαση ότι ανήκουν ιδιοκτησιακά στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Οι άριστοι δεν το λύσατε αυτό ακόμα. Εδώ χρειάζεται να δώσετε λύση όμως. Μη μας πείτε ότι δεν έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών, διότι αυτοί είναι οι πρώτοι που χρειάζονται στήριξη, γιατί μιλάμε για τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα και μιλάμε για ταξική διάκριση, κύριε Υπουργέ, που κάνετε εις βάρος των πολιτών αυτών. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Προσθέστε τα σοβαρά στατικά προβλήματα στις κατασκευές. Χάσκουν τα θεμέλια των πολυκατοικιών αυτών. Πήγαμε, τα είδαμε χτες από κοντά. Για να μην πάω στον Παλαμά, γιατί αφήσαμε στη Γιάννουλη 200 κατοικίες που δεν λειτουργούν, 200 οικογένειες εκτός που στεγάζονται, μας είπε ο Δήμος, σε ξενοδοχεία με ευθύνη του Δήμου. Στον Παλαμά όμως η κατάσταση ήταν χειρότερη, γιατί εκεί βρήκαμε μόνους πολίτες πολύ μεγάλης ηλικίας, που δεν έχουν δυστυχώς συγγενείς, σε ένα ράντσο στο γυμναστήριο, που μας ζητήσαν να κάνουμε κάτι για να τους βοηθήσουμε, να πάνε έστω σε ένα σπιτικό. Και έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες, ένας μήνας από την προηγούμενη καταστροφή. Για να μην πω για το ότι ακόμα σιτίζονται πολίτες από το Δήμο στον Παλαμά, για να μην πω για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις λειτουργίες των υποδομών, δεν υπάρχουν δίκτυα πλέον ούτε αγροτικής ειδοποιίας, ούτε αγροτικής άρδευσης, ούτε εγγύου βελτιωτικών έργων. Όπως σοβαρά προβλήματα έχουμε στο Ευίδριο, στα Φάρσαλα, όπου οι πολίτες ξανά μας κατήγγειλαν λανθασμένα αρδευτικά έργα που συνετέλεσαν στο να πλημμυρίσει το χωριό, της περιφέρειας αρδευτικά έργα. Σοβαρά τα προβλήματα με υπολείμματα ακόμα και τεράστιων κορμών μέσα στα ρέματα και φερτών υλικών από καθαρισμό ροής ποταμού που έμειναν μέσα στην Κήτη και παρασύρθηκαν. Το ίδιο ακριβώς ζήσαμε σε 5.500 στρέμματα στα Φάρσαλα, στο Ιδωμοκό, όπου είχαμε προβλήματα επικάθησης σε όλη την αγροτική έκταση που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Και το βασικό μότο παντού, ξέρετε ποιο ήτανε? Έρχεστε εδώ ξανά και ξανά, αλλά η πολιτεία δεν έχει έρθει. Και το φέρνουμε λοιπόν εδώ και στη Βουλή, γιατί υποσχεθήκαμε χτες ότι σήμερα θα μεταφέρουμε τα προβλήματα εδώ. Είναι όλα αυτά ατυχία? Είναι μια μεγάλη ατυχία όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή? Είναι ατυχία το ότι δεν έχει βοηθήσει ακόμα η πολιτεία αυτούς τους πολίτες, όταν εμείς σε μία μέρα πήγαμε σε όλες αυτές τις περιοχές και πιθανά το παρακολουθήσατε? Δεν ξέρω αν αισθανόσασταν καλά το ότι πηγαίναμε εμείς, αλλά δεν ήταν εκεί η πολιτεία. Εμείς θέλαμε να είναι η πολιτεία εκεί και να πηγαίνουμε να συμπαρασταθούμε, να λειτουργήσουμε με προσφορά εθελοντική, να καλέσουμε εθελοντική στήριξη, όπως και κάναμε. Αλλά έπρεπε να είναι πρώτα η πολιτεία εκεί. Δεν είναι όλα αυτά τυχαία. Και δεν είναι όλα αυτά ατυχία. Είναι επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη το ότι άφησε τη χώρα αθωράκιστη και απροστάτευτη στις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Γιατί είχε στα χέρια της όλα τα δεδομένα και όλα τα θεσμικά κείμενα και την απαραίτητη προετοιμασία από το 18-19. Όμως, θέλω να πούμε κάτι. Ο σοφός λαός λέει κάτι πολύ έξυπνο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και εδώ η ευθύνη είναι του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά. Ο οποίος μάλιστα, για να δείξει ότι κάτι έκανε, τόλμησε να περηφανευτεί στη Σύνοδο της Μάλτας και να πει ότι η χώρα μας είχε λιγότερες επιπτώσεις από τη Λιβύη. Προσέξτε, συνέκρινε μια χώρα της Ευρωζώνης, μια χώρα των αρίστων, κατά τα λεγόμενά του, με μια χώρα, αν είναι δυνατόν, τη Λιβύη, που έχει εδώ και 10 χρόνια εμφύλιο και δεν έχει υποδομές, για να πει ότι κάτι έκανε. Και απ' την άλλη έχει το θράσος
να επικαλείται την κλιματική κρίση ως ευκαιρία για διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος. Λοιπόν, εμείς τον καλούμε ξανά να έρθει μαζί μας, να πάμε στον Εύρο, να πάμε στη Ρόδο, να πάμε στη Θεσσαλία, να μας πει με ποιο φυσικό περιβάλλον και με ποιες υποδομές μπορεί να διευρυνθεί το τουριστικό προϊόν. Γιατί πραγματικά και το περιβάλλον είναι πόρος ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι καθυστερήσεις και ανεπάρκεια του κ. Μητσοτάκη συνετέλεσαν στο να υποβαθμιστεί και αυτός ο πόρος που είναι και τουρισμού και ποιότητας ζωής και βιοποικιλότητας. Ενώ διαβάζουμε ότι ακόμα και το πόρισμα της Ολλανδικής εταιρείας επιβεβαιώνει την κριτική μας. Μιλάει για έλλειψη συντονισμού, για φραγμένα ραδιευτικά κανάλια, για κακοτεχνίες σε κρίσιμα έργα, για απραξία και επικάλυψη εργοδοτικών υπηρεσιών. Δηλαδή, γιατί μιλάνε για μια πολιτεία χωρίς δομές, χωρίς προσωπικό και χωρίς σχέδιο. Χωρίς δηλαδή σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Τα οποία τελειώσαν το 18 και τα βάλατε στο σιρτάρι. Και δεν τα αναθεωρήσατε το 21. Γιατί αυτό μας είπαν και οι επιστήμονες που είδαμε στο Βόλο, ότι δεν αξιοποιήθηκε η θεσμική γνώση που είχε η πολιτεία το 18-19. Χωρίς σχεδιασμό υδάτων, μάλλον χωρίς υλοποίηση των έργων που ήταν στο σχεδιασμό υδάτων για τη Θεσσαλία. Γιατί επέλεξε η Νέα Δημοκρατία και ειδικά ο κύριος αγοραστός να τα παγώσει. Χωρίς περιφερειακά σχέδια προσαρμογής στην κλιματική κρίση, που η περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε 7 χρόνια να το ολοκληρώσει. Αυτή είναι η άριστη, αυτή είναι η επιτελικότητα. Όμως μην πάτε μακριά. Ας έρθουμε λίγο στα του Κοινοβουλίου. Ακόμα περιμένουμε τον κύριο Πρωθυπουργό να μας δώσει τα έγγραφα που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσει οικονομική ενίσχυση για Θεσσαλία. Δεν σας ενδιαφέρουν αυτά εσάς και ως αιρετούς της Θεσσαλίας? Πού είναι τα έγγραφα λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν θέλετε να σεβόμαστε το Κοινοβούλιο? Γιατί δεν τα έφερε στο Κοινοβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης? Ρωτάω. Τελικά έγινε το αίτημα? Ή είναι τόσο ανεπαρκής ο κύριος Μητσοτάκης? Μήπως τελικά το ταξίδι στο Στρασβούργο που είπαμε και εμείς να γίνει έγινε για τα μάτια του κόσμου? Δεν δικαιούμαστε να κάνουμε αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή? Γιατί δεν έχουν έρθει τα έγγραφα? Και επίσης, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν δέχεται να έρθει εδώ να κάνουμε την συζήτηση, την προημερησία που ζητήσαμε για τη Θεσσαλία, τη θωράκισή της και την επόμενη μέρα? Η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, έχει την προετοιμασία, την επάρκεια και τη σοβαρότητα να συζητήσει και για τις αιτίες και για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την έχει αυτή την επάρκεια. Και καταγγέλνουμε δημόσια αυτό το ρόλο και τη στάση του. Θα περιμένουμε, φαίνεται, πολύ καιρό για να εμπεδωθεί ότι τάχατες φταίνε κάποιοι παράγοντες απ' έξω και πρέπει να περάσουν μάλλον και αυτοδιοικητικές εκλογές. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο από τη μια να μην απαντάει στον θεσμικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και από την άλλη χτες να τον ακούμε να λέει ότι δεν έχουμε προτάσεις. Σας είπαμε, παραδείγματος χάρη, πάρα πολλά. Περιμένουμε να ακούσουμε τις δικές σας. Δεν τις φέρνετε στη Βουλή. Είπε όμως χθες και το εξής απίστευτο. Ότι δεν ξέρει, λέει, πού πήγανε τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ του Ιαννού. Προσέξτε. Ο κύριος Μητσοτάκης που είχε επικαλεστεί την κλιματική κρίση μετά τον Ιαννό και είχε πάει ως άριστος και είχε πει τότε, θυμάμαι τη συνέντευξη, τη σήκωσε σήμερα και ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασαλάκης, που έλεγε ότι θα γίνουν έργα ανακούφιση στη Θεσσαλία και μια κυβέρνηση που θα κάνει ό,τι της αναλογεί. Και αυτός, ο άριστος κύριος Μητσοτάκης, έρχεται 2 χρόνια μετά και σε δημόσιο βήμα λέει ότι δεν γνωρίζει πού πήγανε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ των Ελλήνων πολιτών σε μια περιοχή που πλήττεται ξανά και ξανά από θεομηνίες. Είναι πράγματι μια μεγάλη ατυχία αυτή που έχει συμβεί στη χώρα μας. Το μόνο που σκέφτηκε ήταν να κάνουμε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση νερού στη Θεσσαλία. Προσέξτε, ο κύριος Μητσοτάκης που το 19 κατήργησε την ειδική γραμματεία υδάτων, δηλαδή τον φορέα της πολιτείας που είχε την ευθύνη και για τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, δηλαδή ύδατος, και για τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Και για την παρακολούθηση της τιμής του νερού και για πολλά ακόμα. Αυτός τώρα μας μιλάει για ένα νέο φορέα, που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες των φορέων που είχαν μέχρι τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν νοιάζεστε καθόλου για τη Θεσσαλία. Μόνο για το πολιτικό όφελος νοιάζεστε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί. Αν δεν έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει την κουβέντα στη Βουλή, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία και θα κάνει την κουβέντα αυτή απευθείας με τους πολίτες, με τους παραγωγούς, με τους φορείς της Θεσσαλίας, γιατί εμείς μπορούμε να καλύψουμε και κενά της πολιτείας που εσείς δεν μπορείτε. Αλλά υπάρχουν 3 θέματα άμεσα και τα καταθέτουμε εδώ, για να μην λέτε ότι δεν έχετε προτάσεις. Πρώτον,
πλήρης αποζημίωση των πληττόμενων οικογενειών. Είναι απαράδεκτο το ότι ένα μήνα μετά τον Ντάνιελ δεν υπάρχει αποζημίωση για την οικοσκευή. Πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον η ποιότητα της διαβίωσης. Τους γέροντες και τις γερόντισες να τους βγάλουμε από τα ράντζα των γυμναστηρίων και να τους δώσουμε ένα σπιτικό όσο δεν έχουν κάπου να μείνουν. Είναι ντροπή για την κοινωνία μας. Δεύτερο ζήτημα. Να υπάρχει άμεση προκαταβολή στους αγρότες με βάση τη λογική της πλήρους αποζημίωσης της ζημίας και του εισοδήματος, διότι τώρα δεν έχουν πού να κοιτάξουν. Και τρίτον, να υπάρχει νέα χρηματοδότηση των Δήμων, διότι πληρώνουν συνέχεια για όλα αυτά που σας παρουσιάσαμε, αλλά δεν φτάνει η χρηματοδότηση, μιας και μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ και σε άλλα ζητήματα. Το μείζον, βέβαια, είναι το πρόβλημα που ζει ο κάθε πολίτης της ακρίβειας. Τρόφιμα, κάψιμα τρέχουν με απίστευτες ταχύτητες ο πληθωρισμός. Υπάρχει και η ανησυχία λόγω της θέρμανσης και του χειμώνα που έρχεται. Και γενικά μια δύσκολη κατάσταση και στην οικονομία και στο επιχειρήν. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη και το μόνο που κάνει είναι να αντλεί από την κοινωνία και την οικονομία εις βάρος των πολλών. Αλλά νομίζω αυτή η συζήτηση θα γίνει στον προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ακούμε όμως, όπως είπε χθες, ότι θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού για να βοηθήσει όσους περνούν δύσκολα. Γιατί όσοι περνούν δύσκολα, περνούν όλο και πιο δυσκολότερα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης ξύνει τον πάτο του βαρελιού. Αλλά και να κερδίζουν τα δηληστήρια, να κερδίζουν οι τράπεζες, να κερδίζουν οι εταιρείες ρεύματος. Οι επιλεκτικές σας αγάπες φαίνονται και φαίνονται όλο και πιο έντονα. Και γι' αυτό πρέπει να απολογηθείτε. Αλλά δεν είναι μόνο οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές και οι αριθμίες που έχουμε στην οικονομία. Θέλετε να σας απαριθμίσω έτσι λίγο πόσα περιστατικά είχαμε που λειτουργείτε σαν συγκρόμενα αυτοκινητάκια μέσα στην κυβέρνηση. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τον μαζέψανε, μετά από λίγο είπε όχι, δεν έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια. Είπε η κυρία Αγαπηδάκη για συνταγογράφηση του εμβολίου. Με απίστευτες και αδιανόητες καταγγελίες στο διαδίκτυο, το μαζεύει το Υπουργείο Υγείας μετά. Βγαίνει ο κύριος Κερίδης και ο κύριος Αυγενάκης για το θέμα των μεταναστών και των εργατών γης. Τους μαζεύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά από λίγο. Βγαίνει ο κύριος Θεοχάρης, βιάζεται να αυξήσει φορολογικούς συντελεστές, τον μαζεύει πάλι ο κύριος Μαρινάκης. Προσθέστε τώρα την έξοδο του κυρίου Μηταράκη, την έξοδο του κυρίου Βαρβιτσιώτη, βάλτε τα αμφίβια ελικόπτερα στο Στεφανοβίκιο, την ανατίναξη πυρομαχικών στη Ρέα Αγχίαλο ή το πήγαινε έλα της ασυλίας τραπεζιτών του κυρίου Φλωρίδη. Αυτή είναι η κυβέρνηση των πρώτων 100 ημερών. Αλλά υπάρχει και κάτι πάρα πολύ σοβαρό που αφορά το Κοινοβούλιο. Και πρέπει να μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί έχει πληγεί το κύρος του Κοινοβουλίου και έχουμε σοβαρό πρόβλημα συνταγματικών προβλέψεων. Την περασμένη Πέμπτη έλαβε χώρα στη Βουλή ένα πραξικόπημα εκ μέρους της κυβέρνησης. Σε αγαστή συνεργασία με την ακροδεξιά Ελληνική Λύση. Με στόχο να παρέμβει σε ανεξάρτητες αρχές. Άλλαξαν λοιπόν τη σύνθεση των ανεξάρτητων αρχών, της μίας που αφορά το αδιάβλητο των επικοινωνιών και της άλλης που αφορά στον τύπο και στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, παραβιάζοντας πρώτον την πρόβλεψη συντάγματος για τη διαβούλευση και τη συνεννόηση. Δεύτερον, ακόμα και τον όρο της πλειοψηφίας των 3/5. Και μάλιστα η αλλαγή αυτή έγινε λίγες ώρες πριν η ΑΔΑΕ εξετάσει το πόρισμα για την ΕΕΠ και τις υποκλοπές. Με περίεργες δηλώσεις, γιατί εγώ παρακολούθησα τις συνεδρίες, ανέφερε ο κ. Χίτας το πρόστιμο στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Τον άκουσα να το αναφέρει στην ομιλία του. Υπάρχουν δημοσιεύματα για εκκρεμότητες του κυρίου Βελόπουλου. Εμείς λέμε ότι αυτό, αν το συνδέσουμε με την καθυστέρηση παραπομπής του κυρίου Παπαδάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας που έχουμε βάλει εμείς το θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Και δεν έχει απαντήσει δυστυχώς κανένας, ούτε ο κύριος Στασούλας. Η μόνη αριστεία, οφείλω να πω, ήταν η δημοσίευση στο ΦΕΚ της αλλαγής στη σύνθεση των οργάνων. Τέτοιο high score αποκλείεται να έχει γίνει μέσα στα μεσάνυχτα. Γιατί την άλλη μέρα συνεδρίαζε η Ανεξάρτητη Αρχή. Και έπρεπε να προλάβετε τη συνεδρίαση για την ΕΕΠ. Για ποιο λόγο? Γιατί θα αποκάλυπτε και θεσμικά την ευθύνη της κυβέρνησης και της ΕΕΠ στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά σε πολλές παρεμβάσεις δυστυχώς εκφυλισμού των θεσμών. Γιατί ανοίγουν πολλά ζητήματα διαπλοκής, πολιτικής ηθικής, σε όλα τα πεδία της πολιτικής. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχής υποβάθμιση του κράτους δικαίου με βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση του καθεστώτος που υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί είναι ένα μείζον θέμα δημοκρατίας που αμφισβητεί τα θεμέλια του κράτους δικαίου και της ευρωπαϊκής κανονικότητας για την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο, σε λίγο θα συναντηθώ με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Βερβεσό, μετά από δικό μου αίτημα. Γιατί διαβάσαμε και τη χθεσινή ανακοίνωση των προέδρων, του Προέδρου και των προηγούμενων Προέδρων, δηλαδή του κύριου Βεσού με τον κύριο Κουβέλη, Ρουπακιώτη και Παξινού, που οι δύο από αυτούς, αν δεν κάνω λάθος,
ήταν και υπουργοί δικαιοσύνης, όπου εκφράζεται η αντίθεσή τους σε ό,τι έχει συμβεί. Και προσέξτε, διαβάζω από μέσα ότι η πρόσφατη σπουδή της κυβέρνησης είναι καταδικαστέα στην αλλαγή των συνθέσεων των ανεξάρτητων αρχών και ότι οι πρακτικές αυτές αμφισβητούν το θεσμικό ρόλο των ανεξάρτητων αρχών. Χρειάζεται μια απάντηση από την κυβέρνηση. Δεν παίζουν με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Ούτε είναι εργαλείο για να εξυπηρετείτε τα συμφέροντα αυτών που εξυπηρετείτε. Όσο και αν έχετε ένα φιλελεύθερο και ευρωπαϊκό προφίλ, επειδή σας γνωρίζω με το πώς, αν θέλετε, συζητάτε στο δημόσιο χώρο, η ουσία όλων που υπηρετείτε αυτή την κυβέρνηση είναι η εξυπηρέτηση ενός καθεστώτος που αναδιανέμει εις βάρος των πολλών φτώχεια και κερδίζει για λίγους υπερκέρδη. Ό,τι και να λέτε στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο βήμα, η ουσία είναι ότι εξυπηρετείτε συμφέροντα εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας. Και εδώ πρέπει να πω και προς τα υπόλοιπα κόμματα ότι χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για το θέμα της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι σε αυτή την υποβάθμιση. Το ίδιο ζούμε και στο σημερινό νομοσχέδιο της αυτοδιοίκησης. Γιατί προσέξτε, έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο μπαίνει με διαδικασίες fast track, δηλαδή μέσα σε 4 μέρες επιτροπές, ολοκλήρωση, μία μέρα για την αξιολόγηση της δημόσιας διαβούλευσης, μία μέρα μόνο. Και να τελειώσουμε χτες επιτροπές και σήμερα την Ολομέλεια, 4 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές. Και μπαίνει ένα ερώτημα, τι ακριβώς εξυπηρετείτε, γιατί τέτοια βιασύνη. Όταν η ίδια η Κεντρική Ένωση Δήμων, στη συνεδρία του Συμβουλίου, που είχατε παρουσία, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε να μεταφερθεί μετά τις εκλογές και να δοθεί λίγος χρόνος για διαβούλευση. Έχει γράψει η κυβέρνηση στα παλιά της τα παπούτσια. Οτιδήποτε έχει να κάνει με θεσμική κανονικότητα, με λειτουργίες του δημόσιου διαλόγου, αλλά και με εκπροσώπηση. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Την ενδιαφέρει μόνο να γίνει γρήγορα η δουλειά. Και μάλιστα, όταν ακόμα και υπό ΕΟΤΑ, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δηλαδή, δεν συμμετείχανε τελικά στη διαβούλευση φορέων, αλλά δημοσιοποίησαν την καταγγελία τους. Μία καταγγελία η οποία ήταν διαμαρτυρία εμπεγμού των εργαζομένων αλλά και των πολιτών και από προσανατολισμού σχετικά με αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση και με αυτό που πλασάρει. Γιατί πλασάρει ένα παραμύθι σχετικά με τη λειτουργία των Δήμων. Και συγχωρέστε με, κύριε Υπουργέ, αλλά έχοντας και εγώ μακρά εμπειρία στους Δήμους, είμαι υποχρεωμένος να αποκαλύψω τι πάτε να κάνετε. Και όχι μόνο για την εμπειρία, αλλά γιατί αγαπώ ειλικρινά την αυτοδιοίκηση. Η μεγάλη καινοτομία λοιπόν του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση, η ενσωμάτωση. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τους κυβερνητικούς όρους των νομικών προσώπων και των κοινοφιλών επιχειρήσεων των Δήμων στους Δήμους. Μάλιστα. Θέλει δηλαδή να περάσει στους Δήμους κάποιες λειτουργίες, προσέξτε ποιες όμως, πρόνοια, παιδική σταθμή, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, οδεία, αθλητισμός, πολιτισμός, για να εξυπηρετηθούν από τους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό και δεν έχουν διοικητική επάρκεια να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και θα σας πω και πού θα κολλήσει το σύστημα αμέσως μετά. Γιατί αυτή την ανεπάρκεια τη δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση εδώ και 4 χρόνια, μειώνοντας και τον προϋπολογισμό των Δήμων πρακτικά όταν αύξησε το ενεργειακό κόστος, αλλά δεν βοήθησε καθόλου για να πληρωθούν τα υπερκέρδη στους μπαταξίδες, στα γαλάζια παιδιά, στη ΔΕΗ και στο ΔΔΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λιγάκι να δούμε τώρα. Τους λέει, αν δεν μπορείτε να τα πάρετε στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Δηλαδή, κάνουμε κάποια παραμάγαζα που δεν διοικούνται από τα δημοτικά συμβούλια, δεν έχουν δηλαδή την ευθύνη της εκπροσώπησης κάποιοι απευθείας από τους πολίτες για να ελέγχουν, με διπλές και τριπλές εκλογές, πάντα γαλάζια παιδιά, εγκάθετοι κομματικοί σε αναπτυξιακούς οργανισμούς. Και με διάφορα bypass, τους λέει πάρτε τις λειτουργίες της αυτοδιοίκησης, και επιτρέψτε μου να ξέρω πολύ καλά αυτά τα κόλπα σας, γιατί υπηρέτησε πολλά χρόνια αναπτυξιακή εταιρεία που τίμησε την αυτοδιοικητική ταυτότητα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται τώρα όμως από τη δική σας κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ιδιωτικοποίηση δύο όψεων. Προσέξτε. Αν θέλουν οι Δήμοι να τα κρατήσουν στα όρια τους και στη λειτουργία τους και να εξυπηρετήσουν και την ανανέωση του πολιτικού συστήματος με μερικούς διορισμούς, τα παίρνουν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί. Αν δεν θέλουν, πολύ απλά έρχεται η φθορά. Και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και στον πολιτισμό και στην πρόνοια και τα παίρνει απευθείας ο ιδιωτικός τομέας. Άρα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο? Είναι ένα νόμισμα ιδιωτικοποίησης δύο όψεων. Και αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση λίγο πριν από τις εκλογές. Και βέβαια ταυτόχρονα έχουμε και μια σοβαρή τροποποίηση πάλι της αναλογικότητας και της δημοκρατίας. Τροποποιεί δηλαδή όργανα, όπως παραδείγματος χάρη την κατάργηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ενοποιώντας τα σε μια επιτροπή, γρήγορες fast-track διαδικασίες χωρίς πολυδιαβούλευση. Ενώ είναι η ίδια κυβέρνηση που είχε προχωρήσει και σε αντισυνταγματικές θυμίζω ρυθμίσεις
τότε του κυρίου Θοδωρικάκου, που μετέφερε τις αποφάσεις από τα αιρετά δημοτικά συμβούλια σε φωτογραφικά δημαρχοκεντρικά όργανα. Και τι κάνει λοιπόν τους δήμους δημαρχοκεντρικούς? Μπορεί να ικανοποιούνται κάποιοι αιρετοί, κάποιοι δήμαρχοι. Θεωρώ ότι προσβάλλει αυτό την αυτοδιοίκηση, αλλά βλέπω ότι γίνεται από κάποιους αιρετούς και οφείλω να το πω και δημόσια εδώ, γιατί είναι σημαντικότερο να υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση παρά να υπηρετούμε την καρέκλα. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, ότι εμείς υπηρετούμε την πολιτική, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, όχι την καρέκλα, την οικογενειοκρατία, τα λόμπι, όπως κάνει σταθερά η δεξιά εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν έρχεται και σε μια κατάργηση δημοτικών λειτουργιών, χωρίς αξιολόγηση. Δεν αξιολογούνται όλα αυτά που καταργούνται. Δεν αξιολογούνται. Και βέβαια, τι δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση? Σας ενοχλούν όλα αυτά, ε? Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση ούτε ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των λειτουργιών, ούτε η εξυπηρέτηση του πολίτη. Λέει ως καραμέλα ότι θα πρέπει να απασχοληθούμε με το πόσο κοστίζουν. Ξέρετε όμως ότι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η πρόνοια, όταν προσπαθήσει να μην κοστίζουν πολύ, πολύ απλά δεν τους παρέχει στην κοινωνία. Και σου λέει, έλα μωρέ, δεν πειράζει. Να είναι φτηνός ο Δήμος. Αυτό το παραμύθι και την καραμέλα πουλάνε. Όμως αυτή η λύση των επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων θα γίνει τώρα αυτοδίκαια στο τέλος του χρόνου, ενώ οι οργανισμοί εσωτερικών υπηρεσιών των Δήμων θα γίνουν μετά το πρώτο εξάμηνο. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτό το πρώτο εξάμηνο, τι μπάχαλο θα υπάρχει στους Δήμους με τη μετάβαση λειτουργιών και προσωπικού, χωρίς να υπάρχει καμία κανονικότητα και καμία ορίμανση? Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και λένε στην κυβέρνηση μην προχωρήσεις σε αυτή τη ρύθμιση. Και προσέξτε, οι εργαζόμενοι, ας πάρουμε ένα παράδειγμα του πολιτισμού. Είχα την τιμή να υπηρετήσω δημοτικά οδεία, σχολές χορού για 6 χρόνια και αθλητικούς οργανισμούς των Δήμων. Με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και αορίστου αν είναι, μεταφέρονται στους Δήμους σε προσωποπαγείς θέσεις. Ή τι σημαίνει, μετά την οποιαδήποτε αποχώρησή τους, οι θέσεις καταργούνται. Και δεν λειτουργεί η αντίστοιχη υπηρεσία και το παρεχόμενο προϊόν, ας το πω έτσι, προς τους πολίτες. Αυτό είναι το κόλπο που θα δημιουργήσει το απόλυτο χάος και στη μετάβαση και στην παροχή υπηρεσίας προς την κοινωνία. Άρα δεν θα μιλάμε πια για αυτοδιοίκηση. Η κοινωνική λειτουργία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός είναι στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, θα το πούμε και έτσι. Γιατί έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά ο πολίτης και τα παιδιά, η νεολαία. Και όλα αυτά θα περνάνε πλέον στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Το ίδιο κάνουν και σχολικές επιτροπές. Αντί να τις ενισχύσουν με ενισχυμένο το ρόλο, παραδείγματος χάρη, των γονέων και ηγεμόνων, που νοιάζονται για τα παιδιά τους, έρχονται και τα περνάνε όλα σε στήρες δημοτικές λειτουργίες. Τελικά, για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, έχουμε ακόμα ένα χτύπημα της αυτοδιοίκησης, αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Γιατί πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία θέλει μια αυτοδιοίκηση που να είναι υπηρέτης του συστήματος εξουσίας, όπως κάνει και η κυβέρνηση. Γιατί το είπα για τους υπουργούς τι υπηρετούν τελικά. Εκτός από τη φτώχεια και τις ανισότητες, έχει και ένα άλλο εργαλείο άσκησης πολιτικής. Και αυτό είναι το ρουσφέτη. Και αυτό περνάει και νομιμοποιείται ακόμα μια φορά με αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί, ας μου εξηγήσει ο κύριος Λιβάνιος, πώς δικαιολογεί την κατεξαίρεση εφαρμογή διατάξεων για την κατάργηση των νομικών προσώπων. Προσέξτε δηλαδή. Καταργούνται τα νομικά πρόσωπα, αλλά και κάποια εξαιρούνται. Με ποια κριτήρια? Μόνο θα θέλει ο Υπουργός. Δηλαδή, τα λαβέρνει να γίνεται έξω από την πόρτα του Υπουργού. Προσπαθούσαμε εδώ και πολλά χρόνια να κόψουμε αυτή τη σχέση του προθαλάμου του Υπουργείου που μαζεύονταν οι δήμαρχοι να πάρουν κανένα εργάκι και τώρα θα μαζεύονται να κρατήσουν καμιά επιχείρηση. Αυτό νομοθετούν. Οι άριστοι το 2023. Χωρίς κριτήρια. Μπάτε σκύλια, λέστε δηλαδή, για να κάνει παιχνίδι ο Υπουργός. Αυτή την αυτοδιοίκηση θέλετε. Που να σέρνεται και να παρακαλάει έξω από τα γραφεία των Υπουργών. Ξέρετε γιατί? Γιατί πολύ απλά θέλετε να δεσμεύσετε το σύστημα εξουσίας από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, ο Υπουργός στους βουλευτές, οι βουλευτές στους κομματάρχες, οι κομματάρχες στους περιφερειάρχες, στους δημάρχους, στους τοπικούς συμβούλους, το παιχνιδάκι της εξουσίας να αναπαράγονται τα γαλάζια παιδιά για να μετακινούν ένα κάδο, ας πούμε, απορριμμάτων. Ή να παίρνουν το παιδί στον παιδικό σταθμό. Αυτή την αυτοδιοίκηση ονειρεύονται. Έχουν ξεχάσει όλα τα διδάγματα της αυτοδιοίκησης που υπήρξαν στη χώρα μας στο τέλος του προηγούμενου αιώνα. Δεν υπάρχει πια τίποτα. Όλα αυτά έχουν σβήσει από τους άριστους. Και έτσι αναπαράγεται ένα σύστημα εξουσίας το οποίο έχει και περισσύχη ιδεότητα. Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να κατανοήσω. Για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια σιωπή της κυρίας Κεραμέως και της ηγεσίας του Υπουργείου για την συνεχή ανάρμοστη συμπεριφορά του Δημάρχου Βόλου? Τόσο πολύ τον καλύπτεται? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε. Και δεν το έχετε απαντήσει. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε την αυτοδιοίκηση φτωχό, αδύναμο χέρι του κράτους. Θέλουμε μια ισχυρή προοδευτική αυτοδιοίκηση, η οποία θα βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. Πρώτα απ' όλα γιατί η αυτοδιοίκηση είναι το κύτταρο της δημοκρατίας.
Από εκεί ξεκινάει η τοπική υπόθεση, από εκεί ξεκινάει η ενεργοποίηση των πολιτών, εκεί λύνονται οι τοπικές υποθέσεις. Εγκύτερα στον πολίτη. Και αυτό αμφισβητείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς θέλουμε στις ερχόμενες εκλογές να εκλεγούν πρώτα απ' όλα ενεργοί πολίτες και όχι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Πολίτες που νοιάζονται για τον τόπο τους και έρχονται να προσφέρουν χωρίς να είναι σε κάποια οικογένεια που βγάζει πολιτικά στελέχη, όπως διοικείται τώρα πια η Νέα Δημοκρατία. Πολίτες που θα εργαστούν για την κοινωνική δικαιοσύνη, που θα νοιαστούν για τον τόπο τους, χωρίς εξαρτήσεις και προφανώς χωρίς πολυετής θητείες και στην αυτοδιοίκηση. Διότι όσο ικανός και να ένας δήμαρχος, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να αλλάξει μετά από 4, 5, 6 θητείες, εκτός αν είναι επαγγελματίας αυτοδιοικητικός. Εμείς είμαστε κατά του επαγγελματισμού στην πολιτική. Η πολιτική δεν είναι χώρος για καριέρα, η πολιτική είναι χώρος για τα δικαιώματα των πολιτών. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να συμμετέχουν. Μάλλον δεν καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Ιωακιμίδης. Ναι. Κάνετε ένα λάθος. Ο κύριος Ιωακιμίδης, σεβόμενος την πρόταση αυτή, παρότι και εγώ σέβομαι τον αυτόνομο και αυτοτελή χαρακτήρα του αυτοδιοικητικού του σχήματος, σεβόμενος στην αρχή αυτή, άλλαξε πολιτικό ρόλο και κατέβηκε σε άλλο πολιτικό στίβο, όσο και αν δεν σας συμφέρει αυτό. Γιατί αμφισβητεί τον εγκάθετο υφυπουργό της Αττικής, θέλετε να κάνετε τον κύριο Χαρδαλιά. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Αττική. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσετε. Γιατί ο Γιώργος Ιωακιμίδης, αφού τίμησε την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, πηγαίνει σε άλλο μετερίζι να συμμετέχει, να προσφέρει. Όμως εσείς τι κάνατε στην Αττική, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Έρχεται για ένα ζεμπέκι κοτάχατες ο κύριος Μητσοτάκης και καθερεί τον γαλάζιο περιφερειάρχη που έχει σοβαρότατα προβλήματα σκανδάλων και αυτό στην πλάτη του και καθυστερήσεων και αδιαφάνειας και διορίζει υφυπουργό Αττικής. Εμείς λοιπόν το λέμε ξεκάθαρα. Αν κάποιος θέλει στην Αττική να ψηφίσει έναν αυτοδιοικητικό, θα ψηφίσει τον κύριο Ιωακιμίδη. Αν θέλει να ψηφίσει έναν υπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, βοήθειά του, ψηφίσει τον κύριο Χαρδαλιά. Εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίζουμε, όσο και σας ενοχλεί, και πρέπει να ολοκληρώσω για να σεβαστώ και τους ομιλητές, ότι απαιτούνται αυτοδιοικητικά στελέχη που δεν δεσμεύονται από κομματικές ταυτότητες. Γιατί όταν έρθει η δύσκολη ώρα, ο κύριος Χαρδαλιάς θα σηκώσει το τηλέφωνο του Μαξίμου και θα ακολουθήσει την κομματική του ταυτότητα. Εμείς θέλουμε αυτοδιοικητικούς που να ακολουθούν τα συμφέροντα της πολιτείας, της κοινωνίας. Γι' αυτό και στηρίζουμε και ανεξάρτητα αυτοδιοικητικά σχήματα. Και ταυτόχρονα καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτοδιοικητικές εκλογές για να στηρίξουν προοδευτικές δυνάμεις. Όπως ήταν η αυτοδιοικητική περίοδος της κυρίας Δούρου. Όταν βρήκε χρεοκοπημένη μια περιφέρεια, μαζί με χρεοκοπημένη όλη την Ελλάδα τότε του μνημονίου, και τη σήκωσε όρθια και ξεκίνησε όλα τα σχέδια τα οποία σταμάτησε ο κύριος Πατούλης. Γιατί, αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω αν συμφέρει τον κύριο Λιβάνιο και τον κύριο Βορύδη, που επίσης χρημάτισε υπουργός εσωτερικών. Υπάρχει και μια απορία. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι για 4 χρόνια, με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Πατούλη, δεν προχώρησαν ούτε ένα σχεδιασμένο έργο της Ρένανσης Δούρου στη διαχείριση των απορριμμάτων. Γι' αυτά πρέπει να απολογηθείτε. Ούτε ένα έργο δεν προχώρησε στην περιφέρεια Αττικής 4 χρόνια για τα απορρίμματα. Το μόνο σχέδιο που προσπάθησαν να προχωρήσουν ήταν η ιδιωτικοποίηση των μονάδων απορριμμάτων, που η Ρένα Ιδούρου τότε και με δική μου συμμετοχή στο σχεδιασμό προχωρούσε ως δημόσια έργα. Ήρθανε για να ξεπουλήσουν τα έργα των απορριμμάτων και να σας πω την αλήθεια, ούτε αυτό δεν κατάφεραν οι άριστοι. Και αυτό στη μέση το αφήσανε. Τι κατάφεραν? Ένα έγγραφο της Κομισιόν που λέει ότι 150 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανακύκλωσης, στα σπιτάκια της ανακύκλωσης, ψάχνουν να βρούνε γιατί γίνεται διπλή και τριπλή χρηματοδότηση. Αυτά τα έχουμε, τα έγγραφα, και έχουν βγει στη δημοσιότητα. Άρα μην ξύνεστε πολύ στην κλίση του Τζομπάνη. Γιατί όλα αυτά είναι γνωστά. Το κακό είναι ότι πληρώνει η κοινωνία την αποδόμηση και την αποσάθρωση του συστήματος εξουσίας που στήσατε με πολλές ωραίες κουβέντες για επιτελικό κράτος, αλλά με δυνική ουσία. Εμείς λοιπόν καλούμε τους πολίτες στις εκλογές της επόμενης Κυριακής να επιλέξουν πρώτα απ' όλα ενεργούς πολίτες που δεν ανήκουν σε τζάκια και σε κομματικούς σωλήνες. Να επιλέξουν αυτοδιοικητικές δυνάμεις που θα οδηγήσουν τις περιφέρειες και τις πόλεις ένα βήμα μπροστά. Που θα στείλουν το μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν έχουμε ανάγκη τα γαλάζια παιδιά, γιατί και τα δικά του γαλάζια παιδιά, όπως ο κύριος Αγοραστός, πολλαπλασιάζουν την ανασφάλεια που ζουν οι πολίτες καθημερινά. Αλλά θα στείλουν και ένα ακόμα μήνυμα. Ότι έχουμε το δικαίωμα να διεκδικούμε καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερία, όχι για λίγους, για όλες και για όλους.
Και αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορούν να το εξασφαλίσουν οι εκλεκτοί του κ. Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.